Εσύ ξέρεις. Ποια φωνή λέει στη Βουλή όσα σου κρύβουν. Η γραμμή σήμερα Αθήνα-Θεσσαλονίκη είναι μια γραμμή εντελώς ανασφαλής και για τους εργαζόμενους και για τους πολίτες. Όσον αφορά τα ατυχήματα, αυτό ονομάζεται ιδιωτικοποίηση πάση θυσία. Εσύ καταλαβαίνεις ποια φωνή μιλάει με αληθινούς αριθμούς. Όταν σε μια τέτοια συγκυρία, μια χώρα σαν τη δικιά μας, που έχει το υψηλότερο παγκοσμίως χρέος σε νόμισμα που δεν είναι κρύβη η ίδια, με ένα ΦΠΑ στο 24%, η ελληνική κοινωνία, ιδιωτικός και δημόσιος τομέας μαζί, δανειζόμαστε το 6% του ΑΕΠ κάθε χρόνο για να κάνουμε τις εισαγωγές που κάνουμε. Εσύ νιώθεις ποια φωνή μιλάει με ανθρώπινο συνέστημα. Είμαστε εδώ γιατί δεν είναι αυταπάτη. Είναι η βασική μας υποχρέωση να αντισταθούμε μέχρι την τελευταία ρανίδα του σώματός μας και του αίματός μας σε αυτή την κλοπή της χώρας. Εσύ ξέρεις ποια φωνή μιλάει για αυτούς που δουλεύουν μέσα στην ανασφάλεια. Βρίσκομαι εδώ για να εκπροσωπήσω ακριβώς αυτόν τον κόσμο. Τον κόσμο που αγωνίζεται για τα προστοζή. Τον κόσμο της εργασίας και των ενσύμων. Είμαστε από άλλη τάξη, κύριε Χατζηδάκη. Καταψηφίζω το νομοσχέδιό σας. Ευχαριστώ. Εσύ ξέρεις ποια φωνή. Δεν μετράει το πολιτικό κόστος. Δεν θέλουν, κύριοι και κύριοι συνάδελφοι, στρατόπεδα συγκέντρωσης στα εδάφη τους. Ανέθεσαν σε άλλους και κυρίως στην Ελλάδα αυτό το έργο. Εσύ βλέπεις ποια φωνή τα βάζει με το σκοταδισμό και την πατριαρχία. Ήθελα να διακαώσει τη συνεπιμέλεια. Όμως ταυτόχρονα καταλάβαινα ότι σωστά δεν είχα δικαιώματα ως πατέρας. Δικαιώματα έχει μόνο η κόρη μου. Εσύ καταλαβαίνεις ποια φωνή πιστεύει αυτά που λέει. Αυτό που κάνετε είναι μια επίθεση στους δημοκρατικούς θεσμούς. Ανοχή και καλλιέργεια ρατσιστικού κλίματος απέναντι σε μειονότητες. Εσύ μόνο ξέρεις ποια φωνή αποκαλύπτει όσα γίνονται στο όνομά σου εναντίον σου. Η Ελλάδα της λιτότητας και των μνημονίων βρίσκεται στην 14η θέση των εξοπλιστικών εισαγωγών παγκοσμίως. Παρ' όλα αυτά, ο ελληνικός λαός δεν αισθάνεται ασφαλής. Εσύ είδες ποιοι στήριξαν το φοιτητικό κίνημα μέσα στη Βουλή. Κυρία Κεραμέως, είστε για την παιδεία αυτού του τόπου ότι το ταϊπέδ για τη δημόσια περιουσία. Τα φόπλακα. Εσύ γνωρίζεις ποια φωνή ξεσκεπάζει τα καρτέλ στη Βουλή. Ποιοι είναι αυτοί οι εφοπλιστές? Ακούστε τους. Είναι ο κύριος Μαρινάκης, είναι ο κύριος Αλαφούζος, είναι ο κύριος Βαρδινογιάννης. Εσύ άκουσες ποιοι μίλησαν για την ειρήνη. Την ώρα που οι άνθρωποι σκοτώνονται στην Ουκρανία και οι φτωχότεροι πολίτες της Ευρώπης δεινοπαθούν, οι έμποροι των όπλων, τα καρτέλ ενέργειας, σούπερ μάρκετ, οι τραπεζίτες και βέβαια το στρατιωτικό βιομηχανικό σύμπλεγμα Αμερικής και Ρωσίας κάνουν χρυσές δουλειές. Να, γιατί το αντιπολεμικό κίνημα και το κίνημα στήριξης εργαζόμενων και μικρομεσαίων είναι ένα και το αυτό. Εσύ θα κρίνεις ποιος υπερασπίστηκε το περιβάλλον και τα κινήματα μέσα και έξω από τη Βουλή. Το πρώτο πράγμα που κάνατε ως νέος υπουργός περιβάλλοντος είναι να φέρετε αυτή την απεικιοκρατική σύμβαση για την εξόριξη χρυσού στις σκουριές, που παρόμοιά της δεν υπάρχει πουθενά αλλού στον κόσμο. Εσύ ξέρεις ποια φωνή ένωσε τη Βουλή με το δρόμο. Παλεύουμε για να πάρουμε πίσω την πατρίδα μας. Κοιτάμε τους ανθρώπους στα μάτια. Στηρίζουμε τους αγώνες της νεολαίας. Παλεύουμε για την ενότητα της αριστεράς. Είμαστε εδώ, με τις γυναίκες, με τα ΛΟΑΤΚΙ, με όλα τα θύματα της έμφυλης βίας. Είμαστε η φωνή της γενιάς που μετανάστευσε για να ζήσει με αξιοπρέπεια. Αποκαλύπτουμε όσα δεν θέλουν να μάθεις. Δίνουμε φωνή σε όσους δεν έχουν φωνή. Αγωνιζόμαστε ενάντια σε όσους κλέβουν τις ζωές μας. Υπερασπιζόμαστε τη φύση. Στηρίζουμε τα κινήματα και τον κόσμο της εργασίας. Αψηφώντας το κόστος, ξεσκεπάζουμε τους ολιγάρχες. Θέλεις αυτή τη φωνή στη Βουλή? Είναι στο χέρι σου.